μια δήλωση. Δεν θέλω να κάνω δηλώσεις καθόλου σήμερα. Αφήστε. Μετά την παράσταση. Μετά την παράσταση. Εντάξει. Μόνο μία ερώτηση εγώ θα να σας κάνω. Που η Ντορέτα Παπαδημητρίου θα κάνει την. Μετά την παράσταση. Δεν θέλω να πω τίποτα τώρα. Μετά την παράσταση, ό,τι. Μαζί με τον παπά σήμερα. Ναι. Καλά είμαι. Οι δυο μας, κάτι φίλοι μας, ναι. Να σου πω, η φίλη θα έρθει, η Νατάσα θα έρθει. Η φίλη με όμικρον γιώτα. Όχι, η φίλη με ήττα, η φίλη του μπαμπά. Δεν ξέρω, δεν είναι εδώ, δεν έχει έρθει. Περιμένουμε. Τι να σας πω, όλοι περιμένουμε, θα δούμε, θα δείξει. Θα το πάρουμε και λίγο στην πλάκα. Τι να πούμε, 85 χρονών και όλοι ασχολούνται με την προσωπική του ζωή, εντάξει, θα πω. Δηλαδή... Γελάς εσύ, σε ενοχλεί, το παίρνεις σε πλάκα. Δεν με ενοχλεί, σας το έχω ξαναπεί. Ας περνάνε καλά οι άνθρωποι και ας είναι ερωτευμένοι και ας κάνουν σχέσεις και τα λοιπά και τα λοιπά. Πάει τρίτο, Πώς τη βλέπεις το ρόλο της μητέρας? Εντάξει, δεν έχω δει ακόμα το έργο. Ελπίζω να τα πάει πολύ καλά, της έχουμε καλή επιτυχία. Από τότε που άκουσα ότι θα γίνει αυτό το έργο, ένα κορίτσι μου ήρθε στο μυαλό μου. Δεν την ξέρω προσωπικά, αλλά η Κωνσταντίνα Κομμάτα. Το είχα πει και στο Βάλαρη, όχι χωρίς να θέλω να θίξω την Ντορέτα κάποιον άλλον, αλλά πιστεύω ότι η Κωνσταντίνα έχει μια φρεσκάδα, μια ομορφιά, ένα πράγμα. Δεν ξέρω, μου θυμίζει πολύ τη μάνα μου, λίγο στον αέρα και σε αυτό. Έχει... Σε είναι αυτό και όμορφη και είναι και Θεσσαλονικιά. Η Νατάσα, πιστεύεις ότι θα τέριαζε? Νομίζω ότι πολύ έξυπνα είπε, αρνήθηκε την πρόταση. Είχες κάνει πρόταση στη Νατάσα Καλογρίδη. Είχες κάνει. Όχι. Στη Νατάσα Καλογρίδη δεν έκανες ποτέ πρόταση. Όχι. Πώς βγήκε αυτό? Δεν ξέρω. Νομίζω ότι πολύ έξυπνα είπε, αρνήθηκε την πρόταση. Φιλάκια πολλά.